Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι δήμαρχοι, αγαπητά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, σήμερα αντιλαμβάνεστε ότι για μένα είναι μια ξεχωριστή μέρα, καθώς βρισκόμαστε στον τόπο μου, στην Κρήτη, εδώ στο Ηράκλειο, για να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την Κρήτη του 2030. Όπως είπε και ο Άκης ο Σκέρτσος, έχουμε δρομολογήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Είναι η πέμπτη τέτοια εκδήλωση που κάνουμε και σκοπεύουμε να βρεθούμε σε όλες τις πρωτεύουσες των περιφερειών για να καταδείξουμε ότι εκτός από τις δράσεις εθνικής εμβέλειας, η κυβέρνησή μας έχει ένα ξεχωριστό, αναλυτικό και καλά επεξεργασμένο σχέδιο για κάθε ελληνική περιφέρεια. Και θέλω να τονίσω, το σχέδιο αυτό δεν αναπτύσσεται εν κενό, ούτε αποτελεί μία άσκηση επιχάρτου. Είναι προϊόν συστηματικής διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, με την περιφέρεια, με τους δήμους και έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και το σχέδιο αυτό το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα και το οποίο βρίσκεται σε αυτό εδώ πέρα το έντυπο, το οποίο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το διατρέξετε. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει μεγάλη μελετητική ωριμότητα, έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και έχει και συγκεκριμένους φορείς υλοποίησης. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι όλα όσα λέμε σε αυτό εδώ πέρα το κείμενο μπορούν να υλοποιηθούν. Εξάλλου πολλά υλοποιούνται ήδη. Θέλω να τονίσω το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας, ειδικά με την περιφέρεια και με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, ο οποίος ήταν πάντα πολύ πρόθυμος και πολύ ανοιχτός και κατέθεσε πολύ δημιουργικές προτάσεις. Εξάλλου, νομίζω ότι έχουμε το ίδιο όραμα για μια Κρήτη η οποία είναι εξωστρεφής, η οποία διατηρεί όμως αυτή την πολύ ιδιαίτερη τοπική της ταυτότητα. Θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό, το θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο, αλλά μια Κρήτη τα ωφέλη της ανάπτυξης πρέπει να τα καρπώνεται κάθε περιφερειακή ενότητα της Κρήτης. Ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την Κρήτη και θέλω να τον ευχαριστήσω για την συνεργασία. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω που θα είμαι το 2030, αλλά έχω μια υποψία ότι ο Ραουτάκης πάλι εδώ θα είναι. Λοιπόν, δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν. Επιτρέψτε μου μόνο να σταθώ σε μια σειρά από σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά και τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να αναδείξω και μέσα από τη δικιά μου παρέμβαση. Όπως υπόθηκε και από τον Υπουργό Υποδομών και από τον Υφυπουργό Υποδομών, σχεδόν τα μισά, 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ από τα παραπάνω από 7 δισεκατομμύρια πόρων που θα διατεθούν στην Κρήτη μέχρι το 2030, αφορούν δράσεις του Υπουργείου Υποδομών. Δύο εκ των οποίων έχουν, θα έλεγα, όχι απλά πανελλαδική, αλλά το μόνο από πανευρωπαϊκή διάσταση, με την έννοια του ότι ο ΒΟΑΚ είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος ο οποίος κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και το αεροδρόμιο, το καινούριο αεροδρόμιο στο Καστέλι, είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο το οποίο κατασκευάζεται σήμερα στη Μεσόγειο και σίγουρα θα είναι και το πιο σύγχρονο. Προσέξτε λοιπόν τον αριθμό, το μέγεθος των πόρων που διοχετεύουμε για δύο απολύτως κρίσιμα έργα, χωρίς τα οποία η Κρήτη είναι αδύνατον να ξεδιπλώσει την αναπτυξιακή δυναμική. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν για το βόρειο οδικό άξονα. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία του έργου αυτού. Με πολύ μεγάλη χαρά βρέθηκα σήμερα στο πρώτο εργοτάξιο, στο τμήμα το οποίο συνδέει την Νεάπολη με την Ιεράπετρα. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά είναι σπασμένο στα τρία, ένα δημόσιο έργο, ένα έργο το οποίο γίνεται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η μεγάλη σύμβαση παραχώρησης που αφορά τη σύνδεση των Χανίων με το Ηράκλειο, ενώ προχωρά πολύ γρήγορα η μελετητική ορίμανση από την Κίσαμο μέχρι τα Χανιά, αλλά και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία. Αυτή πρέπει να είναι η τελική έκταση του ΒΟΑΚ, όπως έχω δεσμευθεί, να καλύπτει δηλαδή όλη τη Βόρεια Κρήτη. Θα πω μόνο ότι το έργο αυτό μας πέδεψε πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, διότι όταν κάναμε την προετοιμασία μας πριν ακόμα μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το βαθμό της ανοριμότητας του έργου αυτού από την προηγούμενη κυβέρνηση.
παρουσιαζόταν ένα έργο το οποίο είχε χρηματοδότηση και μελετητική ωριμότητα, δεν υπήρχε τίποτα. Μιλάμε για μια μεγάλη πολιτική απάτη, θα το πω όπως το αισθάνομαι. Και αν δεν υπήρχε πολύ συστηματική προσπάθεια από πλευράς της Υπουργείου και εξεύρεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για ένα έργο το οποίο είμαστε πια απολύτως βέβαιοι ότι θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος, αρκετά πριν το τέλος της δεκαετίας, και θα αποτελέσει πραγματικά ένα έργο σταθμό στην αναπτυξιακή διαδρομή της Κρήτης. Όχι μόνο γιατί ο σημερινός ΒΟΑΚ δεν αντέχει πια την κίνηση, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, αλλά και γιατί δυστυχώς θρυνούμε κάθε χρόνο ζωές, ειδικά σε αυτόν τον δρόμο, είναι από τους πιο θανατηφόρους δρόμους στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε. Έχει φυσικά να κάνει και με την οδική μας συμπεριφορά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτά. Νομίζω ότι η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, ειδικά στην Κρήτη, θα πρέπει να αποτελεί μια ειδική προτεραιότητα για εμάς τους κριτικούς. Έρχομαι τώρα στο αεροδρόμιο. Πρέπει να σας πω ότι όσοι δεν έχετε επισκεφθεί το εργοτάξιο αυτό, αξίζει να το δείτε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι το μεγαλύτερο εργοτάξιο στην Ελλάδα σήμερα. Εκτείνεται προφανώς αεροδρόμιο, είναι σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Το έργο προχωράει πολύ γρήγορα και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι κάναμε μια πρόσθετη παρέμβαση την οποία κυρώσαμε και στην Βουλή, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του έργου, όχι μόνο για να καλύψουμε την αύξηση στο κόστος κατασκευής, αλλά για να μεγαλώσουμε το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο, έτσι όπως είχε σχεδιαστεί, δεν θα κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες της Κρήτης. Τώρα είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα τις καλύπτει και θα έχουμε σύντομα ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο με πάρα πολλούς εμπορικούς χώρους που από μόνο του θα αποτελέσει όχι απλά πύλη εισόδου αλλά και πόλο τοπικής και υπερτοπικής ανάπτυξης. Ένα αεροδρόμιο το οποίο θα εξυπηρετεί και επιβάτες αλλά και προϊόντα και πράγματι είμαι πολύ ικανοποιημένος από την πρόοδο των εργασιών όπως διαπίστωσα σήμερα επισκεπτόμενο στο χώρο. Όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε και είχαμε την κουβέντα αυτή με τον Δήμαρχο Ηρακλείου το τι θα γίνει στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναληφθεί το δράμα του ελληνικού. Να χάσουμε 18 χρόνια μια έκταση παραπάνω από 3.000 στρέμματα στο κέντρο της πόλης και να μην σχεδιάσουμε από τώρα τι πρέπει να γίνει στην έκταση αυτή. Θα χρειαστούν σημαντικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Θα ακούσουμε όμως τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας. Και θα οριμάσουμε μελετητικά το σχέδιο αυτό, έχουμε τη δυνατότητα και μέσα από τα ΙΠΕΔ να το κάνουμε, σε συνεννόηση. Εσείς θα μας υποδείξετε ποιες είναι οι σκέψεις σας για το πώς πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η έκταση. Νομίζω ότι έχουμε πια αρκετούς πιλότους για το πώς αναπτύσσει κανείς μια τέτοια μεγάλη έκταση. Ένα είναι βέβαιο ότι η αεροδρόμιο δεν πρόκειται να παραμείνει στο Καζαντζάκης. Θα αξιοποιηθεί η έκταση με άλλο τρόπο. Και χαίρομαι μάλιστα που είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε και τις γούρνες, άλλη μια σημαντική επένδυση η οποία προχωρά και είμαστε έτοιμοι ουσιαστικά να δρομολογήσουμε την υπογραφή μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του ιδιώτη. Για τα λιμάνια τα είπε πολύ καλά ο Γιάννης Βλακιωτάκης. Το λιμάνι του Ηρακλείου έχει προσελκύσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το λιμάνι της Σούδας και αυτό αναπτύσσεται. Μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις σε συνοδά λιμενικά έργα. Τα λιμάνια μας είναι αναπτυξιακή πόλη, ειδικά το λιμάνι του Ηρακλείου. Έχει τη δυνατότητα να είναι ταυτόχρονα εμπορικό λιμάνι, προφανώς ακτοπλοϊκό λιμάνι, λιμάνι υποδοχής κρουαζιέρας και για home porting, αλλά και λιμάνι που μπορεί να υποστηρίξει υποδομές yachting. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για την πόλη του Ηρακλείου. Και θα κινηθούμε πολύ σύντομα στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης με βάση τα χρονοδιαγράμματα τα οποία ήδη έχουν παρουσιαστεί. Πρωτογενής τομέας, ο οποίος συνδέεται όμως ταυτόχρονα και με το επόμενο κρίσιμο ζήτημα, που θεωρώ ότι είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα και μεγαλύτερη πρόκληση για την Κρήτη, και αυτό είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε έργα διαχείρισης υδάτων. Μιλήσαμε για τα μεγάλα αρδευτικά έργα τα οποία γίνονται. Είναι έργα ανάσας για την Κρήτη. Τα περιμένει δεκαετίες ο τόπος, έργα τα οποία, όπως ξέρετε, γίνονται από δύο υπουργεία, από το υποδομών και από το αγροτικής ανάπτυξης. Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Κρήτη βρίσκεται
όπως και όλη η Ανατολική Μεσόγειος, βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής αλλαγής. Και η ανάπτυξη σε όλες τις εκφάνσεις, είτε μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, είτε μιλάμε για τον τουρισμό, πρέπει και επιβάλλεται να είναι βιώσιμη. Αυτό είναι μονόδρομος. Είναι για εμένα μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα. Διότι και για τον τουρισμό, το γνωρίζει καλά ο Βασίλης, να ξέρετε πια ότι οι επισκέπτες θα αξιολογούν τους προορισμούς με βάση τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένα κριτήρια βιωσιμότητας. Άρα αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να κινηθούμε έτσι όπως πηγαίναμε στο παρελθόν, απλά επειδή έχουμε ωραία τοπία, ωραίες θάλασσες και ωραίους ανθρώπους, έτσι, γλετζέδες που χορεύουν ωραία και τραγουδάνε ωραία, δεν φτάνουν αυτά. Θέλω να είμαι πολύ, πολύ σαφής. Η πράσινη μετάβαση και στον τουριστικό μας προϊόν και στον πρωτογενή μας τομέα είναι προτεραιότητα. Έχει δίκιο ο Υπουργός όταν μιλάει για την ανάγκη της βιολογικής, να στηρίξουμε την βιολογική μας κτηνοτροφία. Και προφανώς ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό συνδέονται άμεσα. Όχι μόνο γιατί ο πρωτογενής τομέας παράγει προϊόντα τα οποία καταναλώνονται στη συνέχεια στα ξενοδοχεία μας και τα οποία είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές των προϊόντων μας όταν οι επισκέπτες θα επιστρέψουν στις κρύες χώρες από τις οποίες προέρχονται και θα θέλουν μια γεύση Κρήτης το χειμώνα, αλλά γιατί προσφέρει και ο ίδιος ο πρωτογενής τομέας μεγάλες ευκαιρίες να δημιουργήσουμε νέα τουριστικά προϊόντα γύρω από μοναδικές εμπειρίες. Οι επισκέπτες πια αναζητούν συνολικές εμπειρίες. Η εμπειρία δεν είναι μόνο να πας να κάτσεις σε μια παραλία, μπορεί να είναι να πας σε μια κουρά ή να πας σε ένα τυροκομείο, να δεις πώς παράγεται το τυρί παραδοσιακά. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα διαφυλάξουμε, όπως πρέπει να φροντίσουμε το περιβάλλον μας, τη βιοποικιλότητά μας. Πρωτοβουλία για τα απάτητα βουνά είναι κάτι το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου, δεν θα κάνω άλλη αναφορά, αλλά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν πολύ χαρούμενος με την πρωτοβουλία για τα απάτητα βουνά, ειδικά για τα λεφτά όρη. Για τον Ψιλορίτη θα μπουν και τα βουνά του Λασιθίου και το δίκτυο πολύ σύντομα στο δίκτυο των απάτητων βουνών, περιοχές απόλυτης προστασίας και από ανεμογεννήτριες αλλά και από νέους δρόμους που πρέπει να τις διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Και βέβαια θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στο δομημένο περιβάλλον. Αυτό το οποίο είπε ο Νίκος Οταγράς είναι απολύτως σωστό. Ουδέποτε στη χώρα, ουσιαστικά εδώ και 100 χρόνια, από το 1923, βλέπετε γιατί πάντα υπάρχουν αυτοί οι πρώτου 23 ή μετά το 23 διατάξεις, υπάρχει λόγος γιατί γίνεται αυτό. Λοιπόν, είναι ίσως συμβολικό, 2023, 100 χρόνια μετά, για πρώτη φορά θα μπει μια τάξη ως προς τα ζητήματα χωροταξίας μέσα από ειδικά χωρικά σχέδια σε όλη την επικράτεια και αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τον τόπο μας, για την Κρήτη. Ας είμαστε ειλικρινείς. Στο παρελθόν έχουμε κακοποιήσει το δομημένο περιβάλλον. Λοιπόν, δεν πρέπει να κάνουμε άλλη ζημιά. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη ζημιά. Και από εδώ και στο εξής πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι χτίζουμε, πού το χτίζουμε και πώς το χτίζουμε. Και αυτό ουσιαστικά πρέπει να προσδιορίσουμε. Γι' αυτό και οι χρήσεις γης έχουν τόσο μεγάλη σημασία, θα έλεγα ξεχωριστά μεγάλη σημασία εδώ πέρα στην Κρήτη, ακριβώς επειδή έχουμε ένα επιβαρημένο, θα έλεγα, παρελθόν στα ζητήματα αυτά. Στον τομέα του πολιτισμού γίνονται πάρα πολλά. Όχι μόνο εδώ, η Λίνα Μενδώνη έχει κάνει, πιστεύω, μια εξαιρετική δουλειά σε όλες τις περιφέρειες. Θέλαμε ένα σχέδιο για να δούμε τον πολιτισμό ως ναυαρχίδα αναπτυξιακή σε όλες τις περιφέρειες. Εδώ πέρα, προφανώς, με τον πολιτιστικό πλούτο που διαθέτουμε, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Δεν θα διατρέξω αναλυτικά όλα τα έργα που δρομολογούνται. Να σταθώ στη σημασία της Συριακής ένταξης στον κατάλογο της UNESCO των 6 μινωικών ανακτόρων. Θα είναι πολύ σημαντικό εάν το πετύχουμε. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Η Κρήτη πρέπει να έχει παρουσία στον κατάλογο της UNESCO. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων είναι ένα πραγματικό κόσμημα, το οποίο έχει ήδη μεγάλη επισκεψιμότητα και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα μεγάλα, τα εμβληματικά μας μουσεία, μέσα στα οποία είναι και το Μουσείο του Ηρακλείου, αποκτούν πια
ξεχωριστή νομική οντότητα, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και όχι απλά ως οργανικές οντότητες του Υπουργείου Πολιτισμού, θα μας δώσει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία να μπορούμε να αναπτύξουμε τα μουσεία μας μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις και το Μουσείο Ηρακλείου αξίζει πραγματικά να έχει αυτές τις δυνατότητες για να μπορεί να αναδείξει ακόμα περισσότερο αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό θησαυρό τον οποίο διαφυλάται. Δύο κουβέντες για τα θέματα εκπαίδευσης, όχι μόνο για τα σχολεία για τα οποία μίλησε η ΖΕΠΤΑ. Ναι, δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση που έκανε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικού προσωπικού εδώ και 12 χρόνια. 2.700 περίπου μόνιμοι εκπαιδευτικοί δάσκαλοι και καθηγητές μόνο στην Κρήτη. Τα καλά νομίζω ότι πρέπει και να λέγονται. Αλλά βέβαια έμφαση και σε πρότυπα πειραματικά σχολεία και στην επαγγελματική επέδεση, σε πρότυπα ΕΠΑΛ, αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στη στήριξη των υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, σημαντικές δράσεις κατάρτισης από τον Κωστή τον Χατζηδάκη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα μας στην Κρήτη θα το έχουμε ακόμα πιο έντονο. Θα είναι η εξέβρεση ανθρώπινου δυναμικού. Θα έχουμε το ανάποδο πρόβλημα πολύ σύντομα. Το έχουμε ήδη. Το ξέρετε πολύ καλά. Το είδαμε στο Λάδι. Ευτυχώς φέτος δεν άκουσα παράπονα από τους αγρότες μας, αλλά με λάδι στα 5 ευρώ και μερικές φορές νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένοι. Βέβαια γνωρίζουμε ότι αυτό δεν θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, αλλά τουλάχιστον ας έχουμε την ικανοποίηση ότι φέτος είχαμε και ποσότητες. Πώς το λένε, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, πώς το λέγανε κάποτε, αλλά από την καλή πλευρά, όχι από την στραβή. Αλλά από εκεί και πέρα, το μεγάλο μας ζήτημα θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό, η επανακατάρτιση, η εξειδίκευση στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα. Είναι οι αγρότες. Ξέρω ότι έχουμε και άλλα αιτήματα, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε νέους αγρότες να μπαίνουν στον πρωτογενή τομέα, φέρνουν άλλες δεξιότητες, άλλες δυνατότητες, άλλη εξοικείωση με τεχνολογία. Το θεωρώ αυτό εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά θέλω να κάνω και μια ξεχωριστή μνήμα, όχι μόνο στα ερευνητικά μας κέντρα, έχουμε δύο εξαιρετικά, στην Κρήτη, το ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΤΕ, αλλά στην Κρήτη ως πόλο εκπαίδευσης. Έχουμε δύο εξαιρετικά ιδρύματα και αυτό το οποίο είπε ο Άγγελος είναι σωστό. Ξέρετε, πολλές φορές μιλάω με νέους φοιτητές και μερικές φορές κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι στενοχωρημένοι που δεν πέρασαν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και μετά έρχονται στην Κρήτη και είναι ενθουσιασμένοι και από την ποιότητα ζωής αλλά και από το περιβάλλον το φοιτητικό, στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, αλλά και κυρίως από την ποιότητα της εκπαίδευσης. Και το γεγονός ότι έχουμε πια αγγλόφωνα τμήματα τα οποία μπορούν να προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό είναι μόνο η αρχή του τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να είναι. Και θα με συγχωρέσουν οι Κύπροι φίλοι μου, η Κύπρος κέντρο προσέλκυσης ανώτης εκπαίδευσης και δεν μπορεί να είναι η Κρήτη. Και μπορεί και θα γίνει. Και θα γίνει από τα δημόσια πανεπιστήμια. Προσέξτε, όχι από τα ιδιωτικά. Και από το Πανεπιστήμιο και από το Πολυτεχνείο έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες σε αυτό το τομέα και βέβαια πρέπει να λύσουμε το ζήτημα της στέγασης. Δρομολογούμε έργα φοιτητικής στέγης σε πολλά πανεπιστήμια. Εδώ στην Κρήτη είναι ένα από τα μεγαλύτερα, είναι ίσως και το μεγαλύτερο. Μιλάμε για παραπάνω από 4.000 θέσεις, παραπάνω από 200 εκατομμύρια για να δημιουργήσουμε υποδομές φοιτητικής στέγης. Αυτό πέρα και πάνω από την αύξηση του επιδόματος ενοικίου που δώσαμε στους φοιτητές φέτος. Από τα 1.000 πήγαμε στα 1.500 ευρώ και υπό προϋποθέσεις στα 2.000 ευρώ, εάν οι φοιτητές μας συγκατοικήσουν. Είναι έργα πολύ σημαντικά. Όχι μόνο γιατί εξοικονομούν πόρους από τους φοιτητές, αλλά γιατί δημιουργούν μια συνολική εμπειρία. Το να μένεις στο πανεπιστήμιο ή κοντά στο πανεπιστήμιο είναι κάτι το οποίο ταιριάζει με την αντίληψη την οποία τουλάχιστον προσωπικά έχω για το πώς πρέπει να είναι η συνολική ακαδημαϊκή εμπειρία εάν πηγαίνεις σε ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Και βέβαια να πω και μπράβο στο Λευτέρη για τις πολλές δράσεις στις υποδομές στα αθλητικά της Κρήτης. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Είναι σημαντικές. Να αναφέρω μόνο ότι τουλάχιστον το κολυμπητήριο των Χανίων, το οποίο ήταν παντελώς εγκαταλειμμένο, νομίζω ότι
πρέπει να είχε παραμείνει στην ίδια κατάσταση από τότε που έμαθα να κολυμπάω εκεί, κάποια στιγμή στις αρχές της δεκαετίας του 70. Δεν νομίζω ότι είχε γίνει τίποτα μέχρι που να ασχοληθούμε με αυτό. Κλείνω με μια ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση. Αυτό το οποίο βλέπετε και εδώ πέρα στην Κρήτη είναι η αντίληψή μας για την εφαρμοσμένη πολιτική. Η κυβέρνησή μας δεν θα κουραστεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στην πράξη, να σχεδιάζει το μέλλον με αισιοδοξία, αλλά και με την τεχνοκρατική επάρκεια που η συγκρότηση ενός τέτοιου σχέδιου απαιτεί. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά-σιγά προς τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν κάποια στιγμή την Άνοιξη, νομίζω ότι οι επιλογές που οι πολίτες έχουν μπροστά τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον ή μπορούμε να βουλιάξουμε τη χώρα στην τοξικότητα, στο διχασμό και στην πόλωση. Πληροφορήθηκα ότι ο κύριος Τσίπρας μόλις κατέθεσε πρόσταση δυσπιστίας στη Βουλή κατά της κυβέρνησης. Καλοδεχούμενη η πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι τον προκαλούσα πολλούς μήνες να το κάνει. Αποφάσισε να το κάνει τώρα, λίγο πριν τις εκλογές. Μια πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Όχι μόνο να επαναπιβεβαιώσουμε τη συνοχή της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αυτό είναι δεδομένο, αλλά κυρίως να συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραετιών. Εγώ δεν επιζητώ την σύγκρουση, επιδιώκω τη σύγκριση. Ελάτε να συγκρίνουμε λοιπόν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια και τι κάναμε εμείς. Και νομίζω ότι θα είναι αρκετά καταλυτική αυτή η σύγκριση, θα μας δοθεί η ευκαιρία να την κάνουμε στη Βουλή τις επόμενες μέρες, να μιλήσουν οι υπουργοί για το έργο τους. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για τα θέματα του κράτους δικαίου. Γιατί και εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε όσα έγιναν την περασμένη τετραετία. Είμαστε λοιπόν απολύτως έτοιμοι για αυτή τη μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη. Και εύχομαι και ελπίζω οι πολίτες να προσπεράσουν αυτό το νέφος της τοξικότητας, του έτσι πολύ πολλωμένου πολιτικού λόγου και τελικά να αντιληφθούν ποιοι είναι αυτοί που μπορούν πραγματικά να τους μιλήσουν για το μέλλον τους. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει αυτή τη σύγκρουση γιατί δεν έχει προτάσεις για το μέλλον της χώρας και γιατί ταυτόχρονα δεν μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν της χώρας, διότι δεν θέλει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ να θυμηθεί τα 4 χρόνια της δικιάς του διακυβέρνησης. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να πούμε και παραπάνω σήμερα το βράδυ στην πολιτική ομιλία την οποία θα κάνουμε και από αύριο θα είμαστε στη Βουλή και την Παρασκευή θα ξαναπάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης και μέχρι να προκηρύξουμε τις εκλογές θα συνεχίσουμε κανονικά τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.